Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Είμαστε καλά, κύριε Ζαλτίδη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι και για εσάς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είστε ο οργανισμός που αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στη Μακεδονία μας, είναι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Ακριβώς, είναι πρωτόγνωρη. Δυστυχώς έχουμε και άλλα φυσικά φαινόμενα που ίσως χτύπησαν χθες στην Κεντρική Μακεδονία. Τα απεξήλθαμε άριστα σε όλες τις ενότητες λόγω του χιονιά που είχε. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας αλλά και όλης της Ελλάδας λειτουργεί πολύ σωστά οργανωμένα. Τώρα με αυτό που σας έχει βρει με τον κορονοϊό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όχι μόνο για εμάς, στην περιφέρεια, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Εμείς από την πρώτη στιγμή δημιουργήσαμε, προτού ακόμα γίνουν οι απαγορεύσεις μετακινήσεων, μια ομάδα διαχείρισης αυτής της κρίσης, η οποία είναι σε 24 ώρες επιφυλακή. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και το Υπουργείο τα τηρούμε ευλαβικά και αυστηρά. Έχουμε απολυμάνει όλα τα κτίρια της περιφέρειάς μας, ιδιοκτησίας της περιφέρειας, καθώς είχαμε και ένα κρούσμα στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είχε μπει για καραντίνα για 15 μέρες. Ευτυχώς η υπηρεσιακή παράδοση, η οποία έχει το θέμα, ευτυχώς ανάρρωσε γρήγορα. Οι συναλλαγές πλέον με το κοινό γίνονται αποκλειστικά ή τηλεφωνικά ή τηλεκτρονικά. Αυτό πρέπει να τονίσουμε ως πολίτες. Η περιφέρεια λειτουργεί στο σύνολό της, αλλά μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, και ο site της περιφέρειας, όποιος μπει, μπροστά εμφανίζεται ένα μπάνερ όπου ο κάθε πολίτης μπορεί αναδιεύθυνση, ένα τμήμα να επικοινωνήσει με συγκεκριμένο τηλέφωνο έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί. Τα συλλογικά όργανα όπως είναι οι οικονομικές επιτροπές, τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούν και αυτά, διότι πρέπει να λειτουργήσει στο σύνολο της περιφέρειάς της, αλλά λειτουργούν ή δια περιφοράς ή μέσω τηλεδιασκέψεων. Και το μόνο που έχει ανασταλεί είναι εξετάσεις οδήγησης για τα διπλώματα και εξετάσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα, καθώς αυτά πρέπει να γίνονται διαζώσεις και αυτά έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Σημαντικό είναι αυτό, να μπορεί να εξυπηρεθεί ο κόσμος από το σπίτι του. Βεβαίως. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες και ο Περιφερειάρχης και ο Τζικώστας όσον αφορά τη στήριξη των πολιτών. Πρωτοβουλίες όπως είναι το τηλεφωνικό κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο έχει δεχτεί πάνω από 1.600 τηλέφωνα μέχρι σήμερα στις πρώτες μέρες το οποίο λειτουργεί, σε 24-ωρη βάση. Ένα σύστημα τηλεατρικής εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσεων των πολιτών, συζήτησης με γιατρούς, παθολόγους, γενικούς γιατρούς, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Και φυσικά τώρα πριν λίγες μέρες παραλάβαμε ένα σημαντικό φορτίο υγειονομικού υλικού, όπως είναι μάσκες και αντισηπτικά, τα οποία τα δίνουμε καταρχήν στα κέντρα υγείας της διοίκησης των νοσοκομείων μέσω των υγειονομικών περιφερειών και στο ΕΚΑΒ, και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη παρτίδα σημαντική υγειονομικού υλικού, το οποίο θα παραλάβουμε από εβδομάδα, το οποίο θα διατηρηθεί πάλι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και σε άλλους φορείς που το έχουν ανάγκη, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι η πυροσβεστική. Και είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες που καταφέραμε και εφοδιαστήκαμε τέτοιου είδους ατομικής προστασίας και να εξασφαλίσουμε και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρειά μας και κάποιοι που είναι και ελεγχτικοί μηχανισμοί και είναι έξω στο πεδίο, αλλά κυρίως τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, οι οποίοι δίνουν ένα τιτάνιο έργο αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε. Κύριε Γιουτίκα, έχουμε επάρκεια και για αυτό που είπατε για μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Ακούγονται και διαβάζουμε και εμείς πάρα πολλά. Υπάρχει επάρκεια πάνω σε αυτό το κομμάτι τηρουμένων σίγουρα και των αναλογιών για την πατρίδα μας. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε με τους υπευθύνους που είναι το Υπουργείο και οι υγειονομικές περιφέρειες. Η τρίτη και τέταρτη είπε όσον αφορά τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Εμείς βλέπουμε τι αιτήματα υπάρχουν. Προσπαθούμε και εμείς από το δικό μας πετερίζει να βοηθήσουμε και να προμηθεύσουμε σε αυτούς στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας μάσκες. Από εκεί πέρα τη διανομή όμως και το πώς θα διανεμηθούν έχουν την ευθύνη το Υπουργείο και οι υγειονομικές περιφέρειες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό και είναι λογικό. Υπάρχει μια κεντρική λειτουργία. Υπάρχει υλικό. Αυτό που δεν υπάρχει και όντως το βλέπουμε στην αγορά είναι ότι και τα φαρμακεία πλέον με δυσκολία καταφέρουν και προμηθεύονται με αντισηπτικά και μάσκες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πιθανόν οι αποθήκες που προμηθεύουν τα φαρμακεία τα δίνουν με το σταγονόμετρο σιγά σιγά, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο που υπήρχε τις πρώτες μέρες, ότι ο κάθε πολίτης έπαιρνε μαζί του
200 μάσκες και 5 κιλά, 5 λίτρα αντισηπτικό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Υπήρξε και η απόφαση αυτή για την παραλία της Θεσσαλονίκης. Ήταν, θεωρείται, ένα μέτρο αναγκαίο, γιατί είναι μια εισήγηση, μας είπε και χθες ο κύριος Καράβλου που φιλοξενήσαμε, ήταν μια εισήγηση που έγινε από την περιφέρεια και από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα δεδομένα τα οποία είχαμε από τις τελευταίες μέρες, την τεράστια κίνηση που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Είναι αντιληπτό ότι ο κόσμος θέλει να δει, θέλει να ξεσκάσει, δεν είναι εύκολο να κάθεται στο σπίτι. Όποιος λέει ότι είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάθεται σπίτι συνέχεια τόσες μέρες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η κρισιμότητα η οποία υπάρχει, το πόσο εύκολα μεταδίδεται αυτός ο ιός, οφείλουμε εμείς που έχουμε και την ευθύνη να πάρουμε τις ίδιες πρωτοβουλίες και να βάλουμε συγκεκριμένα μέτρα, όπως έγινε και στο ΣΕΙΞΟΥ τις προηγούμενες μέρες, όπως έγινε και στην παραλία. Και φυσικά όπου βλέπουμε ότι υπάρχει συνοστισμός κόσμου, επειδή πρέπει να είμαστε και σοβαροί και να παίρνουμε υπεύθυνες στάσεις και προτάσεις, προσπαθούμε και εμείς σε συνεργασία με τους κατατόπους δήμους να προτείνουμε στο Υπουργείο συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου καταρχήν η περιφέρειά μας και στα όρια ευθύνης μας να έχουμε όσο το λιγότερο δυνατόν κρούσματα μπορούμε. Και μέχρι στιγμής πιστεύω ότι και όλη η χώρα και η περιφέρειά μας τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Άλλες δράσεις σας έχουν πάει πίσω με αυτή την κατάσταση του κορονοϊού? Γιατί υπήρχαν αρκετές δράσεις της περιφέρειας, παράδειγμα, εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά για τους πολυτέχνους. Το είχατε και εσείς μάλιστα αναλάβει την περσινή χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το θέμα. Αυτές οι δράσεις δρομολογούνται, πηγαίνουν, εξακολουθούν και λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες της περιφέρειας ή έχουν μείνει στάσιμα κάποια άλλα πράγματα που θα θέλατε να τα προχωρήσετε? Όσες δράσεις έχουν να κάνουν μαζικά με κοινό έχουν αναβληθεί και έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα των πολυτέκνων και τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων μέσω της διάθεσης κουπονιών για αγορές, λαϊκές αγορές, αντιλαμβάνομαι ότι έχει ανασταλεί, διότι δεν είναι εύκολο, είναι μάλλον αδύνατο να καλέσουμε στην περιφέρεια 800 οικογένειες που είναι δικαιούχοι να παραλάβουν τα κουπόνια και να πάνε όλοι μαζί μετά στις λαϊκές αγορές. Αυτά τέτοιου είδους μέτρα και κοινωνικές δράσεις με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή εάν τελειώσουν αυτά τα αυστηρά μέτρα, θα υλοποιηθούν φυσικά, απλά θα πάνε λίγο παρακάτω στον χρόνο, αλλά θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, πρώτο Θεός, και αφού λήξουν τα άκρητα μέτρα τα οποία ισχύουν. Τώρα από εκεί και πέρα, εκθέσεις, συμμετοχές σε εκθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα έχουν ακυρωθεί, έχουν αναβληθεί μέχρι νεοτέρας. Και βλέπουμε πάντως οι ουσιαστικές λειτουργίες περιφέρειας, έτσι ώστε να εξυπηρεθεί ο πολίτης, λειτουργούν στην περιφέρειά μας, τα συλλογικά όργανα λειτουργούν κανονικά, απλά γίνεται η δεκπεραίωσή τους ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά. Δεν πάμε και γήπεδο, κύριε Γιουτίκα. Δεν πάτε και γήπεδο. Είστε και φύλαθλος. Εσείς πηγαίνετε, βλέπετε, παρακολουθείτε αγώνες. Αυτό είναι μεγάλη μαχαιριά, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει από μικρά παιδιά τις Κυριακές να πηγαίνουμε γήπεδο. Και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο ούτε για καφέ μπορούμε να πάμε την Κυριακή, ούτε γήπεδο να πάμε, ούτε να δούμε τους φίλους μας στο γήπεδο, να κάτσουμε στο σπορ καφέ, στο ναό, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Δύσκολη Σαββατοκύριακα για εμάς οι οποίοι είμαστε κάτι παραπάνω από φίλαθλοι, λατρεύουμε γενικά τα αθλήματα και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, είναι δύσκολο πράγμα να το διαχειριστούμε, καθώς όπως και εσείς πιστεύω και οι ακροατές σας, από Τετάρτη Πέμπτη συζητούσαμε τι θα γίνει την Κυριακή, Δευτέρα Τρίτη ήταν ο απόϊχος της αγωνιστικής, το χάσαμε και αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο, είναι δύσκολες καταστάσεις. Παλιότερα αν μου λέγατε ότι θα σταματήσουν τα καφενεία, οι καφετέρειες και το γήπεδο, θα λέγαμε ότι θα είχαμε επανάσταση. Και βλέπουμε τώρα, έτσι, λόγω του κορονοϊού, σταματήσει όλα αυτά και δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να το υποστούμε και αυτό. Εμείς πάντως καθόμαστε στο σπίτι, υπάρχει το YouTube, βλέπουμε παλιούς αγώνες του Άρη, μεγάλες νίκες παρακολουθούμε, και τα παιδιά μας κοντά να βλέπουν και αυτά ευκαιρία να δουν και παλιούς αγώνες. Του Μέγα Αλέξανδρου Βραχιάς βλέπετε. Το μεγαλείο του Άρη. Ορίστε. Κύριε Γιουτίκα, ακούσεις εδώ. Του Μέγα Αλέξανδρου Βραχιάς βλέπετε αγώνες. Ο Μέγας δυστυχώς, θυμάστε, είχε μια εξαιρετική πορεία πριν κάποια χρόνια που είχε φτάσει στον τελικό της ΕΠΣΗΜΗ. Δυστυχώς αυτή η ομάδα δυστυχώς τώρα πλέον δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Η Βραχιά είναι ο τόπος καταγωγής και ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που έχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Μας πολέμησαν από τότε, το κατεστημένο μας πολέμησε και διαλύθηκε η ομάδα. Παντού υπάρχουν κατεστημένα και σε αυτές τις κατηγορίες μικρές.
Εντάξει, είναι δύσκολα. Δύσκολα για το εραστικό ποδόσφαιρο, είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά πιστεύω είναι δύσκολα και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται. Βλέπετε κι εσείς με το άθλημα, αν θα λήξει, δεν θα λήξει, πότε θα γίνει, αν θα γίνει. Ναι. Πώς θα βγουν οι ομάδες στην Ευρώπη, ποιοι θα βγουν, ποιοι θα βγουν. Είναι δύσκολα θέματα αυτά. Στο περίφανο χωριό πηγαίνετε καθόλου? Πώς δεν πάω? Πώς δεν πάτε? Εγώ δεν μένω Θεσσαλονίκη, εγώ στην επαρχία. Εγώ μένω Χαλάστρα και πηγαίνω και στη Βραχιά, εννοείται. Το ξέρω, το ξέρω. Ωραία. Ξέρουμε όλοι ότι η περιοχή έχει μόνο Σπυρναϊκό Βαθυλάκου. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Πάντως τρέχουν διάφορα θέματα και ένα πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν, τη Δευτέρα έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί θα εγκρίνουμε και την οριστικοποίηση της μελέτης, της σύνδεσης της Εθνικής Οδού μέσω της βιομηχανικής προοχής της Σύνδου με το φανάρι του Αγίου Αθανασίου στο ύψος της ΕΡΟΜΑΤ, έτσι ώστε να συνδεθεί πλέον η Εθνική Οδός στη Γέφυρα, ναι, Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης, να συνδεθεί με την παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Βερίας, θα δώσει ανάσα και για τις δικές περιοχές, Βαθύλακο, Γέφυρα, Άγιο Θανάσιο κυρίως και Χαλκιδόνα, σε μετακίνηση των οδηγών προς και από Θεσσαλονίκη, αλλά φτάνει και μια διέξοδο και για τα φορτηγά, καθώς ο δρόμος είναι ιδιαίτερα φορτισμένος, με φορτηγά από την Πέρα και την Ελλάδα. Φωτισμό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, χρειάζεται. Φωτισμό χρειάζεται. Είναι 3-4 χιλιόμετρα τα οποία τα φώτα δεν δουλεύουν. Δεν μας τα έχουν αλλάξει, που λένε τα φώτα. Όχι απλά δεν δουλεύουν. Εκεί τα φώτα έχει πάρθει μια απόφαση σκληρή, επειδή υπάρχει. Είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα κλοπών και δυστυχώς ο προπολογισμός του δικός μας ήταν συγκεκριμένος. Αποφασίσαμε να ανάψουμε τα φώτα μόνο στους κόμβους και στην γέφυρα του ποταμού Αξιού. Από εκεί πέρα τρέχει μια πολύ μεγάλος διαγωνισμός μέσω ΣΔΙΤ, μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για να έχουμε πλέον φώτα να αντικατασταθούν πλήρως 15.000 και πλέον λαμπτήρες με φώτα LED, και το οποίο θα δώσει μια οριστική λύση γενικά στον οδοφωτισμό σε όλη την περιφέρεια και τη Μακεδονία, σε ένα έργο το οποίο το είχαμε ζητήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, μας το έχει αρνηθεί, αλλά τώρα με τη νέα κυβέρνηση ευτυχώς αντιλήφθηκαν και οι ίδιοι ότι όταν δεν μπορεί το κράτος να διαθέσει τέτοια ποσά, πρέπει να κάνουμε συντράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και ένα έργο το οποίο θα δώσει πραγματικά οριστική λύση σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειάς μας. Όταν λέτε κλοπές, τι εννοείτε? Κλέβανε τα... Κλοπές καλωδίων. Αναγκαστήκαμε, αλλάξαμε τους διαγωνισμούς και αντί για χαλκό χρησιμοποιούσαμε καλώδια αλουμινίου. Δυστυχώς όμως είχαμε κλοπές και σε αυτά τα υλικά. Μπορεί να μην τα ξυλώνανε όλα, αλλά καταλαβαίνετε να ανοίγουν τα φρεάτια. Ξυλώνουν με αυτοκίνητο ολόκληρο το δίκτυο, τι ζημιές και τι καταστροφές δημιουργούν. Και φυσικά με αποτέλεσμα ο κόσμος και ο πολίτης να μην μπορεί να έχει ένα βασικό για την κυκλοφορία του, για το θέμα της ασφάλειάς του, όπως είναι ο φωτισμός στους δρόμους. Οι κλοπές που ξέρετε είναι πάρα πολλές. Ξέρετε τη σπήρεση που και οι συμμορίες κυκλοφορούν και κλέβουν μετασχηματιστές από αγροτική οδοπία. Καλώδια, λάμπες, φρεάτια. Και τι άλλο να πω, πραγματικά είναι μια δυσάρεστη κατάσταση που δεν έχει σταματημό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ελπίζω να τελειώσουν όλα σύντομα και να τα ξαναπούμε φυσικά στο Χαριλάου όλοι μαζί. Γιατί εκκρεμούν φυσικά και αγώνες, με τελική κυπέλου, πρωτάθλημα, play-off. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά με κόσμο. Να δούμε τι θα γίνει από αυτά. Να το καλύτερο για εμάς. Μακάρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά και χαρά. Καλή σήμερα.